Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου για να έχουμε τον κατάπλου του Βιτσέντζο Σκορνάρο το Σάββατο το βράδυ. Από την πλευρά μας, σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Καλαμάτα Dive Center, γιατί οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας, έτσι ώστε να κάνουμε και μία αυτοψία στο βυθό, ώστε αν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την κίνηση του πλοίου στον απόπλου ή στον κατάπλου, να απομακρυνθούν. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει τίποτα στο βυθό του λιμανιού. Το λιμάνι μας είναι καθαρό. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι έχουμε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 καθαρισμούς αυτού τα τελευταία χρόνια. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, απομακρύνεται, για την ακρίβεια, μεταφέρεται σε άλλο σημείο του λιμανιού το κατασχεμένο καΐκι τύπου Πασάρα. Και τα συνεργεία του Δήμου και Υπηρεσία Καθαριότητας, οι οποίοι τους ευχαριστούμε πολύ, από αύριο θα σκουπίσουν και θα πλύνουν τις προβλήτες, έτσι ώστε το χώρος να έρθει στην κατάσταση που πρέπει. Πού ακριβώς θα πάει το σκάφος? Ανάμεσα στις προβλήτες 1 και 2, σε συγκεκριμένο χώρο που έχουμε συνεννοηθεί με το Λιμεναρχείο και το Τελωνείο, όπως επίσης και με το πλοίαρχο του σκάφους. Και πότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες να γίνει και η οριστική αποχώρησή του? Με επικοινωνία που είχαμε με το Διευθυντή του ΟΔΗ στο Τμήμα Δημοπρασιών, τον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη χρονοβόρα διαδικασία και εμείς πιέζουμε, γιατί δεν θέλουμε να καταλαμβάνονται οι προβλήτες του λιμανιού, ειδικά οι εμπορικές, από κατασχεμένα σκάφη. Οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους, σταματώντας τις παρανομίες, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει και η κίνηση του λιμανιού. Είμαστε από το Καλαμάτα Dive Center, Ανθούσα Έγκελ και ο γιος μου Ιωάννης Μάιλι. Σήμερα μας κάλεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο κύριος Βγενής, να ελέγξουμε το βυθό, εάν υπάρχουν σκοινιά ή άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν την προπέλα του σκάφους που θα έρχεται εδώ. Και αυτό κάναμε. Η ορατότητα δεν ήταν πολύ καλή στα 9,5 μέτρα, καλύτερη στα 7,5. Μια χαρά είναι όλα. Εδώ είμαστε για να βοηθάμε. Οπότε το σκάφος μπορεί να έρθει χωρίς πρόβλημα? Χωρίς πρόβλημα από άποψη βυθού, ναι. Αυτό που ελέγξαμε, αυτό μπορώ να πω. Γενικότερα η ποιότητα των νερών και η καθαριότητα πώς τη βλέπετε, αφού βουτάτε πολύ συχνά και βοηθάτε? Θεωρώ ότι είναι από τα πιο καθαρά λιμάνια που έχω δει ποτέ. Είναι πάρα πολύ όμορφο λιμάνι. Και η ορατότητα στα 9,5 μέτρα, λόγω πως έχουν κάθε λιμάνια έχουν μια κάποια λεπτή άμμο, γι' αυτό χαλάει εκεί, αλλά από τα 7 και πάνω είναι πεντακάθαρα. Είναι για μπάνιο.